τοπικού συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχε, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων, πρόεδροι συλλόγων, κυρίες και κύριοι ομιλητές μας, καλημέρα σας. Πρωί είναι, έτσι, δεν λέμε ακόμα καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θα παρακολουθήσουμε. Είμαστε εδώ για την παρουσίαση μιας ακόμη εξαιρετικής προσπάθειας του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά, την παρουσίαση του Ιστορικού Λευκώματος για την γενέθλια του Εμμανουήλ Παπά. Είναι μέσα στο πλαίσιο όλης της προσπάθειας που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπά, πάντοτε βεβαίως με τη συμπαράσταση, την αρρωγή και την συνεργασία τόσο της τοπικής κοινότητας όσο και του Δήμα Εμμανουήλ Παπά. Όμως θέλω να σας πω ότι η σημερινή, το ιστορικό λεύκωμα που σήμερα παρουσιάζεται έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εκτός από την προσωπικότητα και την προσφορά του Εμμανουήλ Παπά, παρουσιάζει και τη γενέτειρά του, τη Δουβίστα. Το Εμμανουήλ Παπά, το χωριό Εμμανουήλ Παπά, που ήταν, θα το ακούνε καλύτερα βεβαίως οι ομιλητές στη συνέχεια, ένα κεφαλοχώρι, μια πολύ σημαντική κοιτίδα οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι παρά τα όσα γίνονται στην περιφέρεια. Επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, την αναπτυξιακή μας εταιρεία, μέσα από το πρόγραμμα LEADER. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτά θα σας τα πούν καλύτερα στη συνέχεια τόσο οι μιλητές, όσο και όσοι θα απευθύνουν τον χαιρετισμό του σήμερα. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν βοηθήσει και στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Θα ξεκινήσω βεβαίως από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά, την κυρία Εύα Πιέγκος Ματάκου, για να μας πει δύο λόγια. Θα πω και εγώ καλημέρα, αφού είναι ακόμη πρωί. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας και θέλω να σας χαιρετήσω όλους, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Αντιδήμαρχος, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, Πρόεδρε του Μουσικοαθλητικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γραμματέας της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας των Σερών, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας. Η έκδοση αυτού του ιστορικού λευκώματος για τον ήρωά μας, Εμμανουήλ Παπά, και για την γενέτειρά του, την ιστορική Δουβίστα Σερών, υπήρξε διαταγής πόθος πολλών ετών για τους συντοπίτες του ήρωα, αλλά και για τους καταγόμενους από την ιστορική γενέτειρά του. Ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς πρωτοβουλειών του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά, της ομώνυμης κοινότητας, ο Εμμανουήλ Παπάς, μέσα από την υλοποίηση ενός τοπικού προγράμματος LEADER του νομού Σερών. Χαιρετίζω και την διευθύντρια της αναπτυξιακής εταιρείας Σερών. Υπό το βάρος της ευθύνης για την ανάδειξη της μοναδικής προσωπικότητας, της προσφοράς και της θυσίας υπέρ του έθνους του συντοπίτη μας Εμμανουήλ Παπά, η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας αποτελεί ιστορική καμπή στην ιστορία όχι μόνο του συλλόγου μας, αλλά και αυτής καθ' αυτής της γενέτειράς του, που από το 1927 φέρει το όνομά του. Όλα άρχισαν το καλοκαίρι του 2018. Μετά από πρότασή μου και αντίστοιχη εισήγηση προς τα μέλη του ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου, Εμμανουήλ Παπά, πήραμε ομόφωνα την απόφαση να υποβληθεί πρόταση προς την αναπτυξιακή εταιρεία Σερών. Φυσικά για την ένταξή μας στο τοπικό πρόγραμμα LEADER του νομού Σερών. Επρόκειται για την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εκταμείωσης κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού. Δεδομένου του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από διάφορους φορείς και συλλόγους του νομού μας, γνωρίζαμε ότι έπρεπε να προετοιμάσουμε και να υποβάλουμε ολοκληρωμένο και φυσικά τεκμηριωμένο φάκελο με αναπτυξιακή προοπτική. Το Δεκέμβριο του 2019 ήρθαν τα καλά νέα. Ο φάκελος του συλλόγου είχε εγκριθεί στο σύνολό του στο 100%, αφού πρόκειται για σύλλογο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μία απλή αρχική ιδέα έλαβε σάρκα και οστά.
και οδήγησε εν τέλει, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση και έκδοση μιας ιστορικής και ελαιογραφικής έρευνας που αποτελεί πλέον ιστορική παρακαταθήκη του τόπου μας. Τον Ιούνιο του 2020 υπογράψαν πρώτες συμβάσεις έργων δημοσίου χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτή του συλλόγου μας με τίτλο «Έρευνα, καταγραφή και παραγωγή λευκόματος για την ιστορία του ηρώα Εμμανουήλ Παπά», έκδοση βιβλίου λαογραφικής ιστορίας του χωριού, σύντομα θα εκδοθεί και αυτό το βιβλίο, προμήθεια εξοπλισμού για την στήριξη των εκδηλώσεων του συλλόγου μας και φυσικά προμήθεια των παραδοσιακών φορεσιών που έχουμε κάνει. Ήταν η ευτυχής κατάληξη και η δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Νότα, για την πολύτιμη συμπαράσταση του. Από την πρώτη στιγμή ήταν θερμός υποστηρικτής και συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να μας παρακολουθεί και το Σχολείο για Έδρα του Πρωτοστηρικτικού Συλλόγου, που ήταν και η προϋπόθεση για την ένταξή μας στο πρόγραμμα Leader. Ώστε αυτή η κυβωτό του πολιτισμού του χωριού μας να την εκμεταλλευτούμε δημιουργικά και ωφέλιμα προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Ευχαριστούμε τον συντοπίτη μας, τον Αντώνη Μαλιάρη, τον εκδόσιο Μαλιάρης Παιδεία, για το ενδιαφέρον του για την επιμελημένη αυτή έκδοση. Και βεβαίως τον συντοπίτη μας, τον συγγραφέα και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Κάρτη. Για την επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη του για τον Εμμανουήλ Παπά και τη γενέτερά του. Γιατί όταν οι άνθρωποι των συλλόγων έχουν οράματα, δεν έχουν ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σοκράτη Σίσκο για τη μετάφραση της περίληψης του λευκόματος στα γαλλικά. Τον κύριο Νίκο Βροντουλή για τη μετάφραση στα γερμανικά. Την κυρία Ξένια Κλίμοβα για τη μετάφραση στα ρωσικά. Ο συγγραφέας έκανε τη μετάφραση στα ελληνικά και εγώ έκανα τη μετάφραση στα πολωνικά. Εύχομαι το λεύκομα να είναι καλοτάξιμο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο γραφείο του κυρίου Κώστα Βέρου για τη βοήθεια και υποστήριξη. Στη στήριξη, στη σύνταξη και υποβολή του φακέλου στην ΑΝΕΣΕΡ. Στη καθοδήγηση και για την ορθή υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η Άννα η Χριστοφορίδου. Γεια σου, Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφανής ηρώας, η Άννα. Κλείνοντας, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια κατάθεση ψυχής. Ζω στον τόπο αυτό προερχόμενη από άλλη χώρα και τον αγάπησα, όπως αγαπάμε μια πατρίδα. Νιώθω τυχερή και ευλογημένη που πριν από αρκετά χρόνια, ακολουθώντας τα βήματα του άντρα μου, του Δημήτρη, συνάντησα τη νέα μου πατρίδα. Δημιουργήσαμε μαζί μια υπέροχη οικογένεια και ένιωσα αμέσως ότι εντάσσομαι σε μια κοινωνία υπερήφανων ανθρώπων με αισθήματα ανθρωπιάς και καλοσύνης. Σε λίγο ένιωσα ότι αυτή η γη γεννάει ήρωες, ανθρώπους που τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας εμπνέουν γενιές και γενιές. Τον αγάπησα τον τόπο και τον έκανα δικό μου. Ο τόπος αυτός παράγει ακόμα καλλιεργημένους ανθρώπους, έτοιμους να μεταδώσουν το πνευματικό τους πλούτο σε όλους εμάς. Αισθάνομαι ευγνώμων που η ζωή μου έδωσε τη χαρά να ζω στην ένδοξη Ελλάδα και να διαβιώ στο ενδοξότερο χωριό την αμονή των Εμμανουήλ Παπά Σερών. Θέλω να εκφράσω και μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία που με δέχτηκε με τόση αγάπη και με έκανε να αισθάνομαι δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ την καρδιά μου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ από το βάθος της καρδιάς μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ακούγοντας την κυρία Ματάκου, θα μου είπε τώρα, έλεγαν ότι οι Έλληνες είναι οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας.
ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού του πράγματος έχουμε σήμερα μπροστά μας, που αγωνίζεται περισσότερο και από αυτούς που εξαίματος είμαστε Έλληνες. Το συγκεκριμένο λεύκομα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά έναντι των άλλων βιβλίων που ο Δήμος και η κοινότητα έχουμε μέχρι σήμερα εκδώσει, και μιλάω για το βιβλίο, την επανέκδοση του βιβλίου που την αφορμή και η αιτία έγινε η πρόταση του Προέδρου της ΕΜΗΣ, του κυρίου Δημήτρη Δημούδη, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ, του Αείμνηστου Βακαλόπουλου, και ξαναφώτισε την τεράστια προσωπικότητα και το έργο του Εμμανουήλ Παπά. Το δεύτερο βιβλίο που εκδώσαμε του φίλου του Βασίλη του Κάρτσου, που έχει δώσει 4 και 5 δεκαετίες από την ζωή του στο να αναδείξει την προσωπικότητα του εθνικού μας ήρωα, και να ευχαριστήσω και τη σύζυγό του, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όποιος έχει άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά, ο ήρωας του σπιτιού είναι η γυναίκα του. Το λέω από προσωπική εμπειρία αυτό το πράγμα. Από πίσω κρύβω. Και φυσικά και η επανένδοση του βιβλίου που κάναμε τώρα τελευταία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό αφορούν όλες αυτές οι προσπάθειες την ανάδειξη της προσωπικότητας, της λαβερής προσωπικότητας ενός από τους πλουσιωτέρους ανθρώπους των Βαλκανίων της εποχής. Άκουγα κάποια παρουσίαση, ο Καραϊσκάκης είχε δώσει 12.000 γρόσκια και ήταν, λέει, τα χρήματα που ήταν ικανά να εξασφαλίσουν σε 4 οικογένειες το μετέπειτα της ζωής τους. Ο δικός μας ο ήρωας, κατ' εκτιμήσεις, έδωσε 2.400.000 γρόσκια στον αγώνα. Εάν εξαιρέσει κανείς την οικογένεια Ψηλάντη, κανείς άλλος Έλλην δεν έδωσε τόσα πολλά χρήματα στον αγώνα υπέρ της πατρίδας. Ήταν ο βολεμένος της περίοδου και παρά τα αυτά έβαλε τον αγώνα και την ανεξαρτησία και την ελευθερία όλων μας πάνω από οτιδήποτε άλλο και από τη βόλευση της οικογένειάς του. Επανέρχομαι όμως αυτό που ξεκίνησα να λέω. Το συγκεκριμένο βιβλίο όμως προσπαθεί να φωτίσει μια άλλη πλευρά. Στον ιστορικό χρόνο από την κλασική αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, και περνώντας από το Βυζάντιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα χρόνια της Επανάστασης, τα χρόνια της μεταξιστικής καταστροφής του Μεσοπολέμου και τις πρώτες δεκαετίες, όλα αυτά τα χρόνια τα πραγματεύεται ο Βασίλης ο Κάρφιος με έναν εύλογο τρόπο, και δίνει στοιχεία ακόμα για τον τρόπο διοίκησης πριν την Επανάσταση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και το πώς η Δοβίστα καταγράφεται για πρώτη φορά στο 1440 στην διαδικασία που υπήρχε τότε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να υπάρχει στοιχειώδης διοίκηση των τιμαρίων και φυσικά η φορολογική απόδοση των Ελλήνων στην Υψηλή Πύλη. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο έχει και μια άλλη προέκταση, πάει στο να καταδείξει τον γενέθλιο τόπο του μεγάλου εθνικού ήρωα, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνικού ήρωα, τη Δοβίστα και γενικότερα τα Δανακοχώρια. Δει από το βιβλίο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αδειμονώ τις επόμενες ώρες να το πάρω και στα χέρια μου για να αρχίσω να το ξεφυλίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Ξέχασα να αναφερθώ στην εφορία αρχαιοτήτων, ακριβώς τον κύριο Βονόβα που μας θυμάμαι την παρουσία του. Και εμείς θα συνεχίσουμε ως Δημοτική Αρχή, για όσο μας δίνετε εσείς την εντολή, να, εκτός από το να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες που από το Σύνταγμα έχουν αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδρυψη, αποχέτευση, άρδευση, πράσινο φωτισμό, να προστατεύουμε την ψυχή και τη συνείδηση του Δήμου μας, που δεν είναι άλλο από το μεγάλο μας ιστορικό ήρωα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Νάβαρη, μετά τη χυμαρόδη παρουσίαση του Δημάρχου μας και τη συγκινητική ομιλία της Εύα Μαντακοπιάνγκος, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πω, εκτός το ότι
Χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή. Ειλικρινά, κάθε φορά που βρίσκομαι στο χωριό σας, νιώθω ότι πόσο μάλλον το ιστορικό αυτό κτίριο, αλλά και η Δοβίστα, αποπνέει έντονα το στοιχείο, μυρίζει έντονα πολιτισμός, Εύα, ιστορία και παράδοση. Κύριε Κάρτσιο, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την γραφή σας και σε αυτό το ιστορικό λεύκομα, καθώς σας παρακολουθώ. Ειλικρινά, είναι τόσο άμεσα και γλαφυρός ο τρόπος που το διαβάζει κανείς και μιλώ ως αναγνώστρια, όπου δεν μπορεί κάποιος να κουραστεί. Είναι τέτοια η πηγή γνώσης που προσλαμβάνει κανείς από το βιβλίο, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από διάφορα κείμενα, που πραγματικά θεωρώ ότι θα αποτελούν θεμέλιο λίθο και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. Συγχωρέστε μου το άγχος, αλλά κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ νιώθω ότι απευθύνομαι στους απογόνους του εθνικού μας ήρωα, του Εμμανουέλ Παπά, που είναι τιμή για μας, και μιλώ και ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, να φέρει περήφανα ο Δήμος μας το όνομά του. Δεσμεύομαι και ίδια προσωπικά ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και η Δημοτική Αρχή ότι δεν θα παραμείνουμε, και το έχουμε αποδείξει αυτό περίτρανα, μόνο στην επετειακή εκδήλωση των 200 ετών για τον αφανή και που τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνει τη θέση που του αξίζει τον Εμμανουέλ Παπά, αλλά θα συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Πάνου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πόσο σύντομος πρέπει να είναι. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω όλους για να μην πω έναν ξεχωριστά. Ιδιαίτερα το πάνελ εδώ με τους δύο φίλους. Και τον Δήμαρχο φυσικά και την Αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση. Χαιρετίζω αυτό το λεύκομα. Χαιρετίζω την προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο κύριος Αντώνης Μαλιάρης επιθυμούσε πάρα πολύ να βρίσκεται εδώ σήμερα, σε αυτή την παρουσίαση του ιστορικού λευκόματος, όμως λόγω ασθένειας δεν μπορεί να είναι κοντά μας, οπότε μας παρακάλεσε να διαβάσουμε το χαιρετισμό του μέσα από το λεύκομα. Ο Εμμανουήλ Παπάς, μια εμβληματική προσωπικότητα του αγώνα της Εθνικής Παλιγενεσίας, γεννήθηκε στη Δοβίστα Σερών και μεγαλούργησε ως έμπορος στην περιοχή των Σερών, στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη. Όντας μεγαλέμπορος και τραπεζίτης, απέκτησε μεγάλη περιουσία και μια πολυμελή οικογένεια με 11 παιδιά, 8 αγόρια και 3 κορίτσια. Μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία στον ανώτατο βαθμό του Ποιμένους και ανέλαβε να ξεσηκώσει τη Μακεδονία. Ο Εμμανουήλ Παπάς διέθεσε όλη την τεράστια περιουσία του στην Επανάσταση του 1821 και θυσίασε την οικογένειά του υπέρ του γένους. Δεν ήταν τυχαίο που επιλέχθηκε ως ένας από τους 3 εφόρους Εθνικής Κάσας και που είχε συσταθεί από τον Αλέξανδρο Ψηλάντη υπό την εποπτεία του Γρηγορίου του Πέμπτου. Γι' αυτόν τον άξιο πατριώτη και αγωνιστή αξίζει κάθε τιμητική εκδήλωση και κάθε δράση για την ανάδειξη της σημαντικής προσφοράς του στην πατρίδα. Ο εκδοτικός μας οργανισμός, ως μία μικρή ένδειξη απόδοσης φόρου τιμής στο πρόσωπό του, αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και προθυμία την πρόταση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς και της Προέδρου του, κυρίας Εύας Φιένκος Ματάκου, να επιμεληθεί την έκδοση του παρόντος έργου με τη συμβολή και συγγραφή του κυρίου Βασίλη Καρτσιού. Πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια που πιστεύουμε ότι θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία στους ιστορικούς του μέλλοντος. Ένας λόγος επιπλέον για την ανάληψη της επιμέλειας αυτού του έργου είναι το γεγονός ότι το χωριό Εμμανουήλ Παπάς είναι η γενέτειρά μου, των γονιών μου, των παππούδων και των προπαππούδων μου και στους οποίους αφιερώνω, στο μέρος φυσικά που αναλογεί στη δική μας προσπάθεια και συμμετοχή, την παρούσα έκδοση. Αφιερώνεται επίσης σε όλους τους συγχωριανούς μου που αγωνίστηκαν μαζί με τον Εμμανουήλ Παπά, ψυχήτε και σώματι, όπως έκανε και ο ήρωάς μας. Τους τιμούμε και τους ευγνωμονούμε όλους, καθώς χάρη στον αγώνα τους για την πατρίδα, σήμερα μπορούμε να δημιουργούμε και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας. Ο εκδοτικός μας οργανισμός έχει μακρά εμπειρία σε ιστορικά έργα, όπως το 10ο έργο «Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισμός», το 12ο έργο «Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού», το 3ο έργο του Νίκολας Χάμοντ «Ιστορία της Μακεδονίας», το 3ο έργο του Γιώργου Καφτατζή «Ιστορία της πόλεως Σερών και της περιφέρειάς της» και πολλά άλλα ακόμη σημαντικά έργα συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Προς αυτήν την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι κινείται και η νέα αυτή έκδοση, που αναλάβαμε να επιμεληθούμε και έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε στο αναγνωστικό κοινό σε μια περίοδο
που συμπίπτει με τις εκδηλώσεις συμπλήρωσης των 200 χρόνων από το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία οφείλονται και στον πρόεδρο Εύα Πιέγκος Ματάλκου και στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανώλη Παπάς, στον συγγραφέα του βιβλίου Βασίλη Κάρτσιο, καθώς επίσης και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη σημαντική αυτή έκδοση. Είναι ο κύριος Αντώνης Μαλιάρης. Και πάμε τώρα στους συζητητές μας. Θα ξεκινήσουμε, και παρακαλώ πολύ, τον κύριο Βασίλη Γιαννοβλούδη να πάρει το λόγο. Είναι αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας των Σερών. Καλημέρα σας. Όταν πριν αρκετές μέρες μου έκανε την τιμή η πρόεδρος, η Εύα, να παρουσιάσω το βιβλίο, στην αρχή μου είχε πει ένα λεύκομα. Είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι μια συλλογή φωτογραφιών. Όταν μετά το είδα ψηφιακά, λέω αυτό είναι ένα βιβλίο με ντοκουμέντα, με παραπομπές, με αυτό είναι ένα τεκμηριωμένο επιστημονικό βιβλίο. Λοιπόν, και ήταν η έκπληξή μου φυσικά ευχάριστη. Λοιπόν, το βιβλίο «Ο Εμμανουήλ Παπάς και η γενέτειρά του» αποτελείται από 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο έχει ο τίτλος «Περιοχή της Δοβίσας στην αρχαία εποχή». Στο δεύτερο κεφάλαιο «Δοβίστα και Τουρκοκρατία». Τρίτο κεφάλαιο «Δοβίστα πριν την Επανάσταση του 21». Στο τέταρτο κεφάλαιο «Επανάσταση 21 και Εμμανουήλ Παπάς». Πέμπτο κεφάλαιο «Η οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά». Στο έκτο «Οι απόγονοι των αδελφών του Εμμανουήλ Παπά». Και στο τελευταίο το κεφάλαιο, το 7, είναι μια περίληψη σε 6 γλώσσες. Λοιπόν, αρχίζουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Η περιοχή της Δοβίστας στην αρχαία εποχή. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό αναφέρονται τεκμηριωμένα από τον Ηρόδοτο κιόλας για τους λαούς που ζούσαν εδώ στην περιοχή, όπως οι Δοβίρες, Αγριάνες, Οδομαντοί κτλ. Αυτό που έχει έτσι κατά τη γνώμη μου σημασία είναι η άποψη του συγγραφέα ότι αν η λέξη Δαρνάκας έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα ας πούμε, ότι πιθανά η ετυμολογία σημαίνει «οφέρον νάκι», δηλαδή «προβιά», «εγός» ή «προβάτων». Δηλαδή, Δαρνάκες, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αυτοί που ήταν καλυμμένοι με δέρματα προβάτου και κατσίκας. Εντάξει, αρχαία εποχή δεν υπήρχαν τα αυτά, γι' αυτό και λέει ο συγγραφέας, δεν είναι κάτι λέει, που είναι μειωτικό. Πάνω στο κεφάλαιο δεύτερο για την Δοβίστα και την τουρκοκρατία. Αναφέρει ο συγγραφέας ότι στα μέσα του 14ου και αρχές του 15ου αιώνα έχουμε την εμφάνιση της λατινογενούς λέξης «βίστα» σε τοπονύμια της περιοχής και ότι αυτό ήταν πιθανά σαν μετακίνηση στην περιοχή μας σλαβόφωνων πληθυσμών, βλαχόφωνων πληθυσμών. Και μετά αναφέρει τις τοποθεσίες Βαλαβίστα, Δοβίστα, Προβίστα, Τσερβίστα, Κοροβίστα κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια αναφέρει κάποια γεγονότα σε σχέση με τις κατακτήσεις των Οθωμανών. Το 1361 έχουμε την κατάκτηση της Αδριανούπολης. Με την κατάκτηση αυτή εδραιώθηκαν οι Οθωμανοί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το 1371 έχουμε τη νίκη των Οθωμανών στο Τσερμιάνο, στο Ορμένιο του Εύρου δηλαδή κάπου εκεί. Με αυτήν τη νίκη πλέον άνοιξε ο δρόμος της εισόδου των Οθωμανών στο χώρο των Βαλκανίων, που εκείνη την εποχή σερβοκρατείτο. Το 1383 έχουμε την κατάκτηση των Σερών. Το 1393 κατάκτηση της Θεσσαλονίκης και το 1453 φυσικά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και το τέλος του Βυζαντίου. Στη διάρκεια
της Οθωμανικής κυριαρχίας. Αναφέρει ο συγγραφέας μια πολύ σημαντική μεταβολή που έγινε στην φορολογία. Και αυτό συνετέλεσε στο να δημιουργηθούν οι οικισμοί κάπως όπως τους ξέρουμε τώρα. Δηλαδή, ενώ λέει στην αρχή ότι η Οθωμανική διοίκηση, ο Σουλτάνος, φορολογούσε οικογένεια, δηλαδή η βάση ήταν η φορολογία των οικογενειών, από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά, πλέον το Οθωμανικό κράτος αλλάζει τον τρόπο φορολογίας και αυτό λόγο για να έχει σταθερά και πιο πολλά έσοδα. Αλλάζει τον τρόπο φορολογίας και πλέον η βάση γίνεται το χωριό. Δηλαδή το χωριό είναι υπεύθυνο να μαζέψει, κάνοντας και την ανάλογη κατανομή στους κατοίκους, την φορολογητέα δόση στους κατακτητές. Έτσι, για πρώτη φορά, υπάρχει εικόνα του οικισμού 1430 με 1455 που εμφανίζεται η Δοβίστα σε ένα φορολογικό οθωμανικό κατάστοιχο. Στο κατάστοιχο αυτό, μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι η Δοβίστα ήταν τιμάριο του Ισά, γιου του Μουσά Οκτσί. Και τα τιμάρια ήταν κάποιες ιδιοκτησίες που έδινε ο Οθωμανικός στρατός στους παχίδες, δηλαδή τους αξιωματούχους του υπηκού, για τις ανταμοιβές τους, συνήθως μετά από μια κατάληψη πόλης. Πάμε στο κεφάλαιο 3, η Δοβίστα πριν την Επανάσταση του 1821. Εδώ ο συγγραφέας αναφέρει αρκετούς περιηγητές και ο λόγος είναι γιατί, επειδή δεν υπήρχαν τότε εφημερίδες για να έχουμε πληροφορίες, οι πληροφορίες για την περιοχή είναι καθαρά από τους περιηγητές. Ο πρώτος ο περιηγητής ήταν ένας Οθωμανός λαογράφος, Ευλιά Τζελεμπή, ο οποίος πέρασε το 1668 από το ένα δρόμο εδώ και πέρασε και από την Πεντάπολη, από κάτω, αλλά δεν πέρασε από την Δοβίστα. Και σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο λόγος λέει ήταν απλός, η Δοβίστα τότε, όπως και σε όλη τη, σχεδόν τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, μέχρι το 1921, υπήρξε ένας άσημος οικισμός στην τάξη από 25 έως 60 με 80 οικογένειες. Ένας άλλος μεγάλος περιηγητής, ένας Άγγλος στρατιωτικός και διπλωμάτης και τοπογράφος ήταν ο Ουίλιαμ Μάρτιν Λιτ. Αυτός μας έδωσε πάρα πολύ καλές περιγραφές για την περιοχή, για τον Οθωμανό διοικητή των Σερών, τον Ισμαήλ Μπέι, για το πώς στην εποχή του συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμπορίου, ειδικά βάμβακος με τα κέντρα της Ευρώπης, και γενικά αυτό ήταν, ας πούμε, το υπόστρωμα μέσα στο οποίο εμφανίστηκε ο Μανουήλ Παπάς και με την δράση του, την οικονομική, έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους των Σερών και μάλιστα έφτασε σημείο να δανείζει και τους τοπικούς Μπέιδες. Και πράγματι, ο Εμμανουήλ Παπάς δάνεισε και τον γιο του Ισμαήλ Μπέι, τον Ιουσούφ Σερεσλή, και αυτός ήταν ο λόγος, ήθελε ο Ιουσούφ να τον, για να μην αποπληρώσει το χρέος του, είχε βάλει σκοπό, σχέδιο να εξοντώσει τον Εμμανουήλ Παπά. Προδόθηκε αυτό το σχέδιο και ανάγκασε τον Εμμανουήλ Παπά το 1817 να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του και να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει από εκεί, από τον Σουλτάνο, να επιστραφούν τα χρέη του, και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια ευτυχή συγκυρία για την Επανάσταση, γιατί με τα χρέη που μέσω του Σουλτάνου που πήρε από τον
Ξερεσλή, στην ουσία χρηματοδότησε την επανάσταση στον χώρο της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας. Ένας άλλος περιηγητής Έλληνας ήταν ένας ψατέλης Παναγιώτης, φοιτητής γιατρός πρέπει να ήταν του τότε, που εξέδωσε το 1826 στο Παρίσι, στα γαλλικά, ένα βιβλίο με τίτλο «Επισκόπηση της κατάστασης της Ελλάδας και προβληματισμοί για την ανεξαρτησία της». Γράφει και πολλά για την περιοχή μας εδώ και το πώς συμπεριφερόταν οι Οθωμανοί στους κατοίκους. Μεγάλος επίσης περιηγητής ήταν και ο πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός Κουζινερή. Αυτός μας διέσωσε στα βιβλία του πάρα πολύ ωραίες περιγραφές για την περιοχή των Σερών, τη λίμνη Κερκίνη και τα λοιπά, για το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, και εκεί μας περιγράφει και μια συνομιλία που είχε με τον Εμμανουήλ Παπά. Μάλιστα από αυτόν, από τον Κουζινερή, μαθαίνουμε ότι οι πλούσιοι έμποροι των Σερών έκαναν εξοχικές κατοικίες στο χώρο του μοναστηριού, του Προδρόμου, και αυτό όχι μόνο για αναψυχή, για το καλοκαίρι δηλαδή, αλλά και για λόγους ιατρικούς και θεραπευτικούς. Επειδή υπήρχε ελονοσία, θυματίωση και επιδημίες πανόλης κατά τακτικά χρονικά διάστημα στον ομό Σερών, αυτά τα απομακρυσμένα χωριά στα βουνά ήταν, συνέβαλαν στη διάσωσή τους. Επίσης, από τα εγγόνια των αδελφών του Εμμανουήλ Παπά έχουμε ένα ωραίο κειμενάκι για το χωριό, ή το σχεδόν στην Επανάσταση του 21, ή το ένα μικρόν και άσημο χωρίο με 60-80 περίπου οικίας, ως επιτοπλίστων μονοορόφους και αραιοκτισμένας, και τα μεταξύ των οικιών γήπεδα περιστοιχισμένα διαμανδροτείχων. Τα μικρά περιβολάκια ήσαν στολισμένα με οπωροφόρα τεινά δέντρα, και εν το μέσο των οπωροφόρων τούτων δέντρων επρόβαλαν οι χαμηλοί οικίσκοι κτισμένοι διελικών της εποχής εκείνης, δηλαδή πέτρας, καλαμοπλέγματα, πυλούς κτλ. Ένας άλλος, Βασίλειος Νικολαίδης, το 1859 στο βιβλίο του «Η Τούρκη και σύγχρονη Τουρκία», κάνει μέσα σε μία σειρά, φτάνουμε λέει στο χωριό του Ντουβίστα, που αποτελείται από 150 ελληνικά σπίτια. Το 1886 επισκέφθηκε την περιοχή μας ο ταγματάρχης του μηχανικού Νικόλαος Σχοινάς και έγραψε τις οδηπορικές σημειώσεις του. Αυτό τον είχε στείλει ο ελληνικός στρατός για να έχει τα πρώτα η πρώτη εικόνα, ας πούμε, πώς είναι οι δρόμοι, η περιοχή και τα λοιπά, γιατί... 1886. Λοιπόν, και... είχε γίνει την προξενή. Ναι. Και ο Νικόλαος ο Σχοινάς λέει σε ένα σημείο για το χωριό, αναφέρει για το Σερμοσαγκλή και λέει ότι η Ντοβίστα κείται αρκτικός, δηλαδή βόρεια τούτου, επί των αυτών υποριών του Μενικίου όρους και εις απόσταση μισής ώρας το χωρίο Ντοβίστα έχουν περί τας 150 οικογένειας χριστιανικάς, εκκλησία και σχολεία αρένων και θηλαίων. Άρα έτσι από τους περιηγητές έχουμε έτσι τον πληθυσμό. Και μάλιστα την πρώτη δεκαετία του 1900 η Ντοβίστα παρουσιάζεται ως μοναδική κοινότητα που έχει σχεδόν 1.500 κατοίκους. Στο κεφάλαιο Δέλτα, Επανάσταση του 1821 και ο Εμμανουήλ Παπάς. Ο Εμμανουήλ Παπάς, ξέρουμε όλοι ότι στις 23 Μαρτίου του 1821 κατ' εντολή
του αρχηγού της φιλικής εταιρείας, του Αλέξανδρου Ψηλάδη. Ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη με ένα καράβι του καπιτάν Χατζη Βυσβίκη, η Καλομήρα, και κατέβασε όλο το τα όπλα, μπαρούτι και τα λοιπά, στη Μονή Εσφυγμένη. Και από εκεί άρχισε να οργανώνει σιγά σιγά τον αγώνα για τη Χαλκιδική και για ολόκληρη την Μακεδονία. Στις 17 Μαΐου, σύμφωνα έτσι με τα ιστορικά βιβλία, έχουμε την κήρυξη, ας πούμε, στις καριές της Επανάστασης, και στη συνέχεια είναι καλό αυτό έτσι να το ξέρουμε, είχε σαν σκοπό ο Εμμανουήλ Παπάς να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό χωρίστηκαν οι τότε επαναστατικές δυνάμεις που δημιουργήθηκαν σε δύο σώματα. Ένα σώμα υπό τον Εμμανουήλ Παπά είχε στόχο να κάνει τη διαδρομή του Αγίου Όρους και να πάει επάνω στη Ρετίνα, και ο σκοπός ήταν να αποκόψει τη συγκοινωνία Κωνσταντινούπολης με Θεσσαλονίκη, και το άλλο σώμα που υπό το καπετάν Χάψα είχε σκοπό μέσω της Χαλκιδικής να πάει στον δρόμο για την Θεσσαλονίκη. Βέβαια αυτά τα σώματα ήταν κάτι σαν, ας το πούμε, μπουλούκια, έτσι, ας το πούμε, χωρίς εμπειρίες. Δεν είχαν όλοι όπλα, άλλοι μπορεί να είχαν και ξύλα, έτσι, για να καταλάβετε, ας πούμε, έτσι. Όταν βρέθηκαν μπροστά στο Οθωμανικό στρατό και μάλιστα στο Ιππικό που ήταν οργανωμένο, κάποια έδωσαν μάχες, διαλύθηκαν, άλλα υποχώρησαν και φτάνουμε τελικά στην γραμμή άμυνας στην Ποτίδια. Εκεί στο φρούριο αυτό της Κασάνδρας, για 2 με 3 μήνες σχεδόν, αντιστέκονταν οι Έλληνες. Φυσικά, επειδή δεν υπήρχε προετοιμασία, άρχισαν να παρουσιάζονται διαλυτικά και προδοτικά, ας το πούμε, φαινόμενα, όπως γράφει ο συγγραφέας. Στάρθηκε ο Κασομούλης, ένας έμπειρος οπλαρχηγός, για να εξασφαλίσει πολεμοφόδια από τον Υψηλάντη που ήταν στο Μοριά, από τον Δημήτριο Υψηλάντη που ήταν στο Μοριά, αλλά φυσικά αυτά ποτέ δεν ήρθαν. Και τέλος πάντων, στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, έπεσε η Κασάνδρα, σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν όλοι οι αγωνιστές. Ο Εμμανουήλ Παπάς μπόρεσε να ξεφύγει, να πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά ήδη και εκεί οι μονές του Αγίου Όρους είχαν συνθηκολογήσει, και όχι μόνο αυτό, ο Τούρκος ο διοικητής τις είχε υποχρεώσει να συλλάβουν και να παραδώσουν τον Εμμανουήλ Παπά σε αυτόν. Από τις 20 μονές, οι 19 συνένεσαν. Μόνο ένας, ο ηγούμενος της Εσφυγμένο, τον τραπέτευσε, τον βοήθησε στο να τραπετεύσει, και έτσι στις αρχές Δεκεμβρίου ο Εμμανουήλ Παπάς με το καράβι του Χατζηβυσβίκη που είπαμε κατευθύνθηκε στην Ήδρα για να συνεχίσει τον αγώνα από την Πελοπόννησο. Έξω από τον Καφηρέα, έναν όρμο εκεί κάτω, πέθανε από την αποπληξία και λόγω των κακουχιών και από την απέραντη εκθλίψη του για την τραγική εξέλιξη της Επανάστασης. Στο κεφάλαιο 5 έχουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά. Να μην σας κουράσω, να πούμε ότι
υπήρχαν 8 αγόρια και 3 κορίτσια. Ο Αθανασάκης, ο πρώτος, ο οποίος τελικά αποκεφαλίστηκε στην Καλκίδα. Ο Αναστασάκης, ο οποίος έμεινε, ας το πούμε, στην ιστορία, γιατί σε μια επιστολή του που κατασχέθηκε από τις Αυστριακές Αρχές, έγραψε ότι και ξυπνεί, ας πούμε, την ψυχολογία, ας πούμε, εκείνης εποχής, στάθηκε αδύνατο να προτιμήσω τη ματαιότητα και να παραμερίσω το ένδοξο γεγονός του αιώνος. Έχετε για σπέβδο προς τα ένδοξα πεδία των μαχών του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών. Έτσι εννοούσε για την επανάσταση κάτω. Ο θάνατος για την πατρίδα είναι το γλυκύτερο χάρισμα. Για την πατρίδα πεθαίνω ευχαρίστως. Ο Γιαννάκης, ο οποίος τελικά πέρασε στο πάθιο των νερών της Επανάστασης αντιμετωπίζοντας τον τακτικό στρατό του Ιπραήμ, η κόρη του η Νερατζή, ο Νικολάκης, ο οποίος τελικά σε σύγκρουση με το στρατό του Κιουταχή στο Καματερό σκοτώθηκε, ο Μιχαήλος, ο οποίος σε ένα δικαστικό αγώνα είχε με κάποιους, θεωρήθηκε ότι είναι συμμέτοχος μιας ρωσόφιλης εταιρείας εκεί πέρα, αλλά τελικά με την κατάθεσή του αθώωσε τους κατηγορουμένους και πέθανε το 1858 στη Χαλκίδα Πάντοχος. Ο Γιώργης, που πέθανε στην Βόνιτσα χωρίς να δεν γνωρίζουμε αν άφησε απογόνους. Κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι, λέγεται Γιώργιος Πας και ισχυρίζεται ότι είναι απόγονος του Άρης. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν ψάξαμε, εγώ δεν γράφω τίποτα, αν δεν το τεκμηριώσω. Η Ελένη Παπά, η οποία παντρεύτηκε τον Σεραίο έμπορο Ιωάννη Καπέτη και απέκτησε 4 αγόρια και 1 θυγατέρα, το 1858 διεκδίκησε από την ελληνική πολιτεία τα κληρονομικά δικαιώματά της. Ο γιος της, Κωνσταντίνος Καπέτης, έγινε μεγαλέμπορος των Σερών και συμμετείχε στην εφορία των σχολείων της πόλης. Ο γιος αυτούνου του Κωνσταντίνου, ο Ιωάννης Καπέτης, είναι τραπεζικός της Εθνικής Τράπεζας και μάλιστα επισκέφτηκε το χωριό το 1951. Εδώ τώρα να σας πω ότι μετά από έρευνα δική μου ότι εντοπίσαμε και τρισέγγονο του Εμμανουήλ Παπά, το γιο του Ιωάννη αυτονού, που ξαναήλθε στο χωριό 2 χρόνια πριν τον πατέρα του, το 49, θα τα δημοσιοποιήσουμε σιγά σιγά. Ο Αλέξανδρος, δεν υπάρχουν για αυτόν στοιχεία. Το μεγάλο αριθμητικό. Ο Βασίλης πάντως λέει ότι το 1824 είναι μαθητής σε σχολή των Σερών, άρα λέει δεν ευσταθούν όσα γράφτηκαν ότι ήταν στη Βιέννη ή πέθανε στο Μισολόγιο. Και δεν καθόλου ήταν, πώς θα πει. Ναι. Η Εφροσύνη που πέθανε σε μικρή ηλικία και ο Κωστάκης, ο Κωνσταντίνος, ο μικρότερος γιος του Ιωαννίου Παπά, φυλακίστηκε μαζί με τη μάνα του και τα ανήλικα τα αδέρφια του το 1821 και ελευθερώθηκαν μετά από 5 χρόνια. Αυτός έκανε προσπάθεια να, για 15 χρόνια να παρακολουθεί τα βασιλικά διατάγματα για την αναγνώριση των αγωνιστών της Επανάστασης του 21 και ασχολούνταν με τις απαιτήσεις, ας πούμε, που είχαν τότε η οικογένεια από το ελληνικό κράτος. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Το πιο σημαντικό πάντως από όλη αυτή την προσπάθειά του είναι ότι μάζεψε αρκετά στοιχεία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και υπάρχει δηλαδή ένα αρχείο για τον Εμμανουήλ Παπά και την οικογένειά του. Λοιπόν, στο οποίο ο Βασίλης έχει ψηφιοποιηθεί όλο. Σε ψηφιακή μορφή είναι τώρα, οπότε έχει διασωθεί διαπάντως.
στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν για τους απογόνους του Εμμανουήλ Παπά και για τους πρώτους έτσι τους πρώτους κοινοτικό συμβούλιο και ανθρώπους που ασχολήθηκαν έτσι με τον Εμμανουήλ Παπά. Είναι ο Κωνσταντίνος Σοβοζιάννης, που παρόλο λέει που δεν τελείωσε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Σερών, αλλά είχε κοινωνική μόρφωση και ίδρυσε μέσα της δεκαετίας του 20 ένα πολιτιστικό σύλλογο, τον φιλοπρόοδο σύλλογο Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος για την εποχή του έκανε σπουδαία έργα, όπως τα θεατρικά, και κυρίως για να προβάλλει το όνομά του εξέδωσε το 1932 ένα ομώνυμο περιοδικό 24 σελίδο ανά 15 μέρες. Βέβαια δεν εκδόθηκαν πολλά τεύχη, δύο τεύχη εκδόθηκαν, αλλά έβαλε μια βάση και αυτό ήταν το ένασμα το 1978 ο σύλλογος να κάνει την επανέκδοση ας πούμε, του περιοδικού και που εκδίδεται μέχρι και σήμερα. Από το 1978, το Μάρτιο. Για το τότε κοινοτικό συμβούλιο με τον Αθανάσιο Κόρδα, τον προπάβο της κυρίας Ελανίδου, έτσι να πούμε ότι έκαναν τρία έργα πνοής, έτσι θα λέγαμε τότε, για το χωριό, και αυτό είναι η επικάλυψη του χυμάρου της πλατείας, η κατασκευή πολλών υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αποθήκευση νερού και τη χρησιμοποίησή του στον καιρό της καπνοφυτείας. Και το τρίτο και σημαντικό είναι τα αποσκοτόπια και χωράφια του εγκατελειμμένου χωριού Μούχλιανη περιήλθαν τελικά στην δικαιοδοσία της κοινότητας. Για τον πατέρα του Εμμανουήλ Παπά, τον Παπά Δημήτριο, λεγόταν οικονόμ. Έτσι, άρα δηλαδή όλοι στο χωριό, ας πούμε, οικονόμ έχουν τη συγγένεια, ας πούμε, από τον πατέρα του Εμμανουήλ Παπά. Όμως, στην πορεία, εκτός από το οικονόμου, συνδέθηκαν με την οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά και άλλα επίθετα, όπως είναι το επίθετο Σίσκος, Ραβάνης, αλλά και Γάκης, Μιχαλάκης, Μάλαμας, και αυτό γιατί στα παλιά χρόνια το παρατσούκλι ήταν αυτό, ήταν πιο κυρίαρχο από το επίθετο. Και αν κανένας είχε, όπως παράδειγμα ο Σίσκος, ήταν ο χοντρός, ο εύσωμος. Που, ποιος είναι αυτός, α, είναι εκείνος ο Σίσκος. Ο τέλειος, έμεινε το επίθετο, το έμεινε Σίσκος. Όπως και το Ραβάνης, σημαίνει ότι είχε στην κατοχή του ένα σπάνιο άλογο κούρσας, ονόματι Ραβάνη. Για το κεφάλαιο το 7ο, που είναι μια περίληψη έτσι της δράσης του Εμμανουήλ Παπά, εγώ θέλω να επισημάνω, γιατί θα έχει και μελλοντικά κάποια σημασία, ότι σήμερα ο κύριος όγκος των εγγράφων του Εμμανουήλ Παπά και της οικογένειάς του προέρχεται από δύο πηγές, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία και το Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τα έγγραφα της, αυτά είπαμε ότι είναι ο Κωνσταντίνος που έκανε την προσπάθεια για να τα δικαιωθεί και φυσικά τα έγγραφα αυτά τα μελέτησε και μπόρεσε και μας έδωσε ένα άρτιο πόνημα τεκμηριωμένο ο Απόστολος Βακαλόπουλος με το βιβλίο του Εμμανουήλ Παπάς, αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μια παρένεση και να πονέμω έναν έπαινο. Η παρένεση είναι για νέους ερευνητές, για το ότι η έρευνα γύρω από τον Εμμανουήλ Παπά και για την κοινότητα δεν τελειώνει. Όταν
προσπαθείς, βρίσκεις κάποια καινούργια στοιχεία. Και για τον έπαινο, για τον πολιτιστικό σύλλογο και για όσους συνέβαλαν οικονομικά στο να εκδοθεί το βιβλίο και κυρίως φυσικά τον έπαινο στον συγγραφέα, γιατί αυτό το βιβλίο για να ολοκληρωθεί θέλει πολύχρονη και κοπιώδη προσπάθεια και έρευνα που δείχνει την αγάπη του και για τον ήρωα και για το χωριό και για την ιστορία του χωριού. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιαννογλούτη, και ο λόγος τώρα στον συγγραφέα, τον κύριο Βασίλειο Κάτσο. Ευχαριστώ τον Βασίλη. Κοιτάξτε, λένε ότι αν είναι να γίνει κάτι, θα συνομωτήσει και το σύμπαν για να γίνει. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια για να βγάλουμε ένα λεύκομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έμαθα από την Εύα ότι έχει προβληθεί το πρόγραμμα και μία από τις δράσεις είναι και η αίτηση λευκόματος. Συνεπώς, δεν χρειάστηκε να συνομωτήσει κανένα σύμπαν, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Απλώς υπήρχε μία συγκυρία, έτυχε να είναι δήμαρχος ο Δημήτρης Ονότας, έτυχε να είναι πρόεδρος στο σύλλογο εδώ στο χωριό η Εύα και έτυχε και εγώ να φιλιφέρουμε εδώ στα Πέριξ και βγήκε αυτό το λεύκομα και το θέμα είναι ότι το λεύκομα αυτό έχει βγει μέσα στην ίδια χρονιά που κάναμε την παρουσίαση αυτού του τόμου με τον οποίο εντάσσουμε τον Αμαδρύ Παπά στην εν γέννη Επανάσταση του 21. Δηλαδή, ο Παπάς δεν ήταν μόνο ο επαναστάτης στην Καρκινική που ξεσήκωσε τη Μακεδονία. Ο Παπάς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εν γέννη Επανάσταση του 21, διότι η Επανάσταση και το ότι έχουμε σήμερα κράτος δεν ήταν θέμα εάν πετύχει ή αποτύχει η Επανάσταση. Αλλά έπρεπε να ξεκινήσει. Και ξεκίνησε η Επανάσταση του 21 κάτω από πολύ δυσίωνες συνθήκες. Δηλαδή, τα ποσοστά επιτυχίας όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν ελάχιστα. Και στην Βουδοβλαχία και στη Μακεδονία, με κάποιες μεγαλύτερες πιθανότητες στο Μοριά. Εάν πάτε στο Ραμουβούνι ή στην Αλωνίστενα, δεν θα έχουν να σας δώσουν τόσα βιβλία για το Μοροκοντρόλι. Σας δείχνω τώρα και την επανέκδοση του βιβλίου του Βακαλόπουλου που έγινε πριν 5 χρόνια. Δεν θα βρείτε περιοδικό 45 χρόνια για το Μοροκοντρόλι, να βγαίνει 45 χρόνια. Θέλω να πω ότι οι συντοπίτες του ήρωα το τιμούν ιδιαίτερως και θα συνεχίσουν να το τιμούν μέχρι ότου μπορούμε ακόμα να λειτουργούμε. Θέλω να κάνω κάποιες επισημάσεις, δεν θα πω πολλά πράγματα. Ένα όσον αφορά την Επανάσταση και το δεύτερο για τη γενέθλια. Υπάρχει η εκδοχή η οποία έχει κεντρικτεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως από χαλκιδική μεριά, γιατί θέλουν να προβάλλουν τον καπετάν Χάψα λίγο παραπάνω κτλ. Ότι είχαν γίνει δύο σώματα, το οποίο το ένα σώμα το ανέλαβε ο καπετάν Χάψας και πήγαν προσέδες προς Θεσσαλονίκη και το άλλο σώμα με τον Εμμανουήλ Παπά πήγε προς τη Ρετίνα κτλ. Κοιτάξτε, έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε, να μελετήσουμε 110 έγγραφα από το αρχείο Παπά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ήρωας που να έχει αφήσει τέτοιο αρχείο, που να έχει διασωθεί τέτοιο αρχείο. Και δεν είναι μόνο το αρχείο του Εμμανουήλ Παπά, έχουμε και το αρχείο της Ίδρας, το οποίο περιλαμβάνει έγγραφα και αρχεία 100 ετών. Έχουμε μεμονωμένες εκδόσεις ρεκτητών, Κουστουλάιου κτλ. Με διάφορες επιστολές.
έχουμε αρχεία από τις μονές του Αγίου Όρους, δηλαδή έχουμε μία δέσμη τεκμηρίων που δεν υπάρχει για κανέναν άλλον ήρωα της Επανάστασης, συγκεντρωμένα. Λοιπόν, αυτά τα αρχεία θα πρέπει να τα μελετάμε. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι είχαν γίνει δύο σώματα και το ένα τον έλεγε ο Χάφτας και το άλλο τον έλεγε ο Παπάς. Απεναντίας έχουμε πέντε επιστολές, εκείνο το φοβερό, το κρίσιμο δεκαήμερο του Ιουνίου, από 1 μέχρι 9, 10 Ιουνίου του 21, όπου οι επιστολές τις υπογράφουν διάφοροι άλλοι καπετανοί και επικεφαλείς και ζητούν συγγνώμη από τον Ιμανουήλ Παπά, γιατί βιάστηκαν και δεν περίμεναν εντολές τους, με αποτέλεσμα να βγει η Οθωμανική φρουρά από τη Θεσσαλονίκη και να γίνει αυτό που έγινε στα Βασιλικά, στη Γαλάριστα κτλ. Τους ζητάνε συγγνώμη, γιατί βιάστηκαν και δεν περίμεναν εντολές τους. Και στην τελευταία επιστολή, ζητούν να ορίσει κάποιον επικεφαλής για να κάνει κουμάντο στα σκέρη. Δεν είχαν επικεφαλής. Έχω προκαλέσει πολλές φορές να μου πούν από πού προκύπτει ότι ο Παπάς διόρισε το Χάψα επικεφαλής στο ένα σώμα στρατού προς την Θεσσαλονίκη, από το ΣΕΡΤΣ. Περίμενα ακόμα. Γιατί πήγε ο Παπάς στη Ρετίνα. Ο Ιμανουήλ Παπάς ακολουθούσε το σχέδιο της φοιτητής εταιρείας. Στη Μολδοβλαχία, ο Ψινάτης μπήκε στο Ιάσιο, 17 Μαρτίου μετά από το Βουκουρέστι. Χωρίς, διότι εκεί ήταν ηγεμονίες, δεν υπήρχαν ισχυρές φρουρές. Έτσι, 17 Μαρτίου, ο στρατός του Ψινάτη μπήκε στο Βουκουρέστι. Η κατάληψη πόλεων, βασικών πόλεων, ήταν στα σχέδια της φοιτητής εταιρείας, όπως την Πολιτσά στο Μοριά, και όπως η Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία. Γι' αυτό ήταν μεγάλος επαναστάτης ο Ιμανουήλ Παπάς. Διότι η Θεσσαλονίκη είχε να απειληθεί από το 1430, από την άγωση. Δεν υπήρξε ποτέ, από το 1430 δεν υπήρξε ποτέ επίθεση, ούτε σχέδιο άγωση της πόλης. Υπογραφία ήταν. Και στο σχέδιο αυτό παρέμεινε μέχρι τέλους συνεπής, διότι περίμενε από το Μάιο, υπάρχουν επιστολές του, ζητούσε 15-20 πλοία για να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς πλοία δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και όσο μέχρι δεν είχε κηρυχθεί η επανάσταση στη Μακεδονία, στην Καλκιδική, 17 Μαΐου του 21, τα στρατεύματα που πήγαιναν προς τον Αλή Πασά, που πέραγαν από Θεσσαλονίκη, έφευγαν. Είτε στο Μοριά, που είχε ξεσπάσει η επανάσταση, είτε πήγαιναν στον Αλή Πασά στα Γιάννενα, διότι είχε βγει φετφάζ για τον Αλή Πασά, ήθελε το κεφάλι του Σουλτάνος και είχε στείλει εκεί 80.000 στράτευμα. Λοιπόν, τα στρατεύματα πέρναγαν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έφευγαν. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση 17 Μαΐου στη Καλλιεργική και επίσημα, τα στρατεύματα θα πέρναγαν, αλλά θα έμεναν μέχρι να καταπνίξουν την Επανάσταση στη Καλλιεργική. Έμαθε λοιπόν ο Παπάς εκείνο το φοβερό δεκαήμερο του Ιουνίου που περίμενε να δει τι θα κάνει, έμαθε ότι έρχεται ο Μπαϊράμ, η ιστορική που λένε Μπεχράμ, διαβάζουν το H, άλλος το διαβάζει Γ, άλλος το διαβάζει Χ. Τέλος πάντων, Μπαϊράμ τον έλεγε ο λαός. Έμαθε ότι ξεκίνησε ο Μπαϊράμ από τη Μικρασία, καθυστέρησε 10 μέρες στην Ανατολική Θράκη, γιατί είχαν ξεσηκωθεί και τα χωριά στην Ανατολική Θράκη και πλησίαζε προς τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το έμαθε όταν πέρασε ο Μπαϊράμ, το τσάγιζε την Αμφίπολη. Του είπανε ότι έρχονται μιλιούνια. Εάν έμειναν αυτοί μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν έπεφτε η Θεσσαλονίκη με τίποτα. 35.000 στρατών στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη δεν έπεφτε με τίποτα. Πού θα μπορούσαν να σταματήσουν τέτοιο στράτευμα? Στη Ρετίνα. Έτσι γινόταν. Όπως σταμάτησαν τον Μπαϊράμ αμέσως το καλοκαίρι στα Βασιλικά Θεότητας. Εκεί τον κατέστρεψαν τον Μπαϊράμ Πασά, η αρματολή της Ανατολικής Στερεάς.
σε κάτι τέτοια στενά, στα βασιλικά Θεότητας. Ναι, αλλά δεν πρόλαβαν. Έφυγαν από τον Πολύκυρο, δεν πρόλαβαν. Είχε περάσει όλο το στράτευμα και πρόλαβαν τις οπισθοφυλακές. Και δεν πρόλαβαν, ήδη ο Μπαϊράμ είχε αφανίσει τα χωριά της Μπόλμης, τις σημερινές περιοχές Ζακλιβέρι, Νέα Πολωνία, τα είχε αφανίσει όλα, ήδη. Και ποιοι ήταν τελευταίοι, το υπηκό του. 5.000 υπείς. Για να κάνετε μία σύγκριση, στη Μικρασία είχαμε δύο συντάγματα πεζικού, υπηκού. Δύο. Αν είχαμε 5 ή 6, θα είχαμε πάρει τη Μικρασία. Τι σημαντικό ρόλο έπαιζε το υπηκό την εποχή εκείνη. Δεν πρόλαβε. Και ήταν φυσικό, έχοντας 1.000 καλογέρους και 500 από την Ιερισσό και τα γύρω χωριά, δεν μπορούσε να τα βάλει κτλ. Έτσι κατέληξε και κλειστήκαμε στην Ποτήρια. Στην Ποτήρια. Και αντέξαμε μέχρι τον Νοέμβριο. 14 Νοεμβρίου, όταν ήρθε και ο άλλος, ο Παλοφόρος, ο Εμπουλουμπούτ, ήταν αδύνατο να αντέξουμε. Το θέμα μας είναι ότι είχε ξεκινήσει η Επανάσταση. Γι' αυτό και ο παπάς συγκαταλέγεται στους 4-5 με αντικειμενικούς ιστορικούς λόγους. Μεγάλους της Ελληνικής Επανάστασης. Γι' αυτό θλίβομαι όταν ακούω, ας πούμε, από χωριά κατά το Στριμώνα, π.χ., να μου λένε και εμείς είχαμε τον καπετάν τάδε στο χωριό μας, αμάν με τον παπά. Δεν ήταν ο παπάς ο καπετάν τάδε του χωριού σας. Απλά πράγματα. Τώρα το θέμα για τη γενέτειρα, θέλω να πω το εξής. Και πριν την Τουρκοκρατία, οι εργάτες γης, οι χωρικοί δηλαδή και τα λοιπά, δούλευαν είτε σε εργολατιά, είτε σε μετόχια μοναστηριών, είτε στα κτήματα... Τσιφλίκια. Ναι. Το ίδιο πράγμα ήταν και πριν. Και στη Δύση το ίδιο συνέβαινε. Ήταν οι δουλοπάρικοι της Δύσης. Ήταν οι εργάτες γης που δούλευαν σε ιδιοκτησίες είτε αρχόντων, είτε σε μετόχια κτλ. Είτε σε ζεβολατιά, ήταν σε ζεβολατιά. Ήταν χώροι με εργαστήρια κτλ. Γεωργικά εργαλεία, τέτοια πράγματα που έπρεπε κάπου να μένουν. Έτσι είχαν δημιουργηθεί οι οικισμοί. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ τη λέξη κοινότητα για τους οικισμούς στην πρώιμη φάση της Οθωμανικής διοίκησης. Δεν ήταν κοινότητες με την έννοια που έχουμε τις κοινότητες το 19ο αιώνα. Τότε είχαν ομογενοποιηθεί και είχαν μετεξελιχθεί σε κοινότητες. Μέχρι και την Επανάσταση του 21 ή και μέχρι το 18ο αιώνα ήταν τιμάρια υπό την έννοια ότι ήταν χώροι εργασίας του εργατών γης. Και έπρεπε κάπου να μένουν. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει αποδειχθεί και γράψαν και οι κορυφαίοι ιστορικοί, θα μπορούσαν να εργάζονται κάπου, αλλά να μην είναι κάτοικοι του οικισμού εκεί, να μένουν αλλού. Και τέτοια πράγματα έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά. Επομένως, χρησιμοποιώ τον όρο κοινότητα μετά τον 18ο αιώνα, όταν άρχισε η ομογενοποίηση. Δηλαδή, αυτό που ανέφερε και ο Βασίλης, ότι πλέον φορολογική μονάδα δεν είναι η οικογένεια. Διότι δεν μπορούσε η Οθωμανική Διοίκηση να μαζεύει φόρους. Έπρεπε να πηγαίνει σε κάτι σπίτι στον αρχηγό της οικογένειας και να ζητάει τη φορολογία του έτους. Ανέθεσε λοιπόν στους οικισμούς και έλεγε από την Δοβίστα θέλω φέτος 5.000 άσπρα. Δεν με ενδιαφέρει από πόσα τα μαζέψατε. Κάντε κατανομή εσείς. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία ομογενοποίηση των πληθυσμών. Δηλαδή, στα χωριά δεν πήγαιναν εργάτες γης από τα διάφορα και από τα Βαλκάνια κτλ. Διότι ήταν ελεύθερη η πρόσβαση στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρχισε πλέον η ομογενοποίηση, διότι η φορολογία ήταν κατά χωριό. Και γιατί είπαμε τα άγραφα-άγραφα. Διότι δεν έχουν βρεθεί φορολογικά κατάστοιχα για τα άγραφα. Απλό. Πού να πας τα άγραφα τώρα να φορολογήσεις.
Αυτή ήταν η έννοια. Οπότε μιλάμε και βέβαια σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση του οικισμού και τη μετεξέλιξή του σε κοινότητα ήταν η εμφάνιση στο προσκήνιο της οικογένειας του Παπαδημήτρη Οικονόμου του Λονταρέ, του πατέρα του Παπά. Από τότε αρχίζει η ομογενοποίηση και βέβαια η μεγάλη με την κατάσταση των βλάκων από Σμίξη, Περιβόλη κτλ. Αβέλα, αποδεδειγμένα πλέον, έχουν αποδειχθεί αυτά και μάλιστα και ξέρουν και από πού πέρασαν μέχρι να έρθουν εδώ, οι οποίοι για 12 χρόνια ήρθαν στην Ανατολική Μακεδονία και μετά πήγαν κάνουν στο Βέρμιο, το Σέλι και το Ξερολίβαδο. Κάποιες φάρες εγκαταστάθηκαν στα χωριά εδώ της περιοχής. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να έτσι. Έχουμε βράχει το Μαχαλά εδώ και τα λοιπά, ξέρετε τι σημαίνει. Οι οποίοι όμως εντάχθηκαν στις κοινότητες. Στις τοπικές. Εδώ σε αυτό, είναι αυτό που εξέφρασε και το παράπονο του πρόεδρος προηγουμένως, ας πούμε δεν έχω για το μακεδονικό αγώνα. Π.χ. Το 10 είχα βρει στο Υπουργείο Εξωτερικών τις καταστάσεις που είχαν στείλει οι κοινότητες το 19, το 1919, με τους ομήρους που σώθηκαν και γύρισαν από τα βουλγαρικά κάτρεγα. Πήγα και βρήκα όλες τις καταστάσεις των χωριών της περιοχής. Βέβαια δεν μπορούσα να τα αντιγράψω όλα. Κράτησα τις καταστάσεις του Δότης Δοβίστας, που ήταν αναλυτικότατες. Ήταν οι μόνες που είχαν και πατρόνυμα. Ουσιαστικά τι είχα βρει, τα χαμένα αρχεία, διότι ήταν όλοι άντρες. Υπήρχε και ειδικό πρωτόκολλο. Δηλαδή ο τότε γραμματέας έκανε σοβαρή δουλειά. Ονοματεπώνυμο πατρόνυμο, ποιοι γύρισαν, ποιοι πέθαναν και πού πέθαναν, Κίτσεβο, Βόστιβα κτλ. Αιτία. Τις έχω τις καταστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι εδώ θα μπορούσαν να δουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είχαμε τον περιορισμό της δαπάνησης από τη σύμβαση. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε άλλες 200 σελίδες π.χ. Όπως επίσης την περίοδο της κατοχής, όπως π.χ. τα κοινοτικά συμβούλια κτλ. Πολλά πράγματα και από το 19ο αιώνα, γιατί υπάρχει πολύ υλικό, ευτυχώς τα διάβασε ο Βασίλης, έχουμε σταδιακά το πώς αυτός ο οικισμός, το τιμάριο, μετεξελίχθηκε σε κοινότητα και βλέπουμε ότι τι έπαιξε ρόλο. Πάντοτε είναι ο οικονομικός παράγοντας στη μέση, ήταν η Μαπακονιγένεια. Το βαμβάκι. Και μετά από το 1750 είχαμε το καπνό. Το καπνό. Έτσι. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αρχές 20ου αιώνα. Την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα το χωριό είχε 1500 κατοίκους. Και είναι σε χάρτη μόνο το χωριό Ιδοβίστα με την πόλη των Σερών ως κομοπόλης οικισμή με πάνω από 1500 κατοίκους. Γιατί είχε προηγηθεί αυτή η αλλαγή από το βαμβάκι στο καπνό και γιατί είχαν ανοίξει αγορές στην Αμερική και τα λοιπά, στην Ευρώπη και το χωριό πήρε την μορφή που παρουσιάζει σήμερα. Να πω καλύτερα τη μορφή που παρουσίαζε μέχρι τη δεκαετία του 70 ή του 80, με κάποια σπίτια έχουν πέσει, έχουν αλλάξει και οι γειτονές κτλ. Ήταν η μορφή που πήρε το χωριό την εποχή, μέχρι την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα. Θα μπορούσαν λοιπόν στο λεύκομα αυτό να πούν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω δεν μπορούσε να γίνει αυτό γιατί είχαμε. Στο επόμενο πρόγραμμα. Ναι. Και αυτό θα το πω γιατί με έχει εξοδοτήσει ο κ. Μαλιάρης. Μου είπε: φέρτε 250 σελίδες, θα το βγάλω ως εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Έτσι. Οπότε να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα και ακόμα ένα βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Thank you.
Αμάξω να μιλάω γιατί είμαι και τεσσάρια ο... Ευχαριστούμε πολύ τους συγγραφές, ευχαριστούμε και όλους εσάς και περιμένουμε το επόμενο βιβλίο.